Φεβρουάριος του 2019. Τμήμα της γέφυρας του Σταυρωμένου στο Ρέθινο καταραίει, μην μπορώντας να αντισταθεί στην ορμή των νερών. Εικόνες αποκάλυψης με την περιοχή να κόβεται στα δύο. Τρία χρόνια μετά, τον Απρίλιο του 2022, υπογράφεται σύμβαση για τη δημιουργία νέας υπερσύγχρονης γέφυρας, με το έργο να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης και να ολοκληρώνεται στα μέσα Δεκεμβρίου, θωρακίζοντας την περιοχή από πλημμυρικά φαινόμενα, όπως δήλωσε ο Νίκος Κουλάς. Κατασκευάζεται από μηδενική βάση. Έχουμε οριοθετήσει τον Αρκαδιώτη ποταμό και έχουμε βάλει σε βάθος 100 μέτρων περίπου σειρματοκιβώτια εκατέρωθεν της γέφυρας, προκειμένου να είναι οριοθετημένη η πλημμύρα και η στάθμη του Αρκαδιώτη ποταμού. Έχουμε κατασκευάσει τα βάθρα και το επίπεδο της γέφυρας και αναμένεται να παραδοθεί ακριβόχρονα μέχρι τα μέσα του Δεκέμβρη, που είναι ο χρόνος τέλεσης της σύμβασης. Όταν υλοποιηθεί ο μακροχρόνιος σχεδιασμός και συνδυαστεί και μικρά επιμέρους έργα, γιατί δεν ξέρουμε πόσο σύμμαχο έχουμε τον καιρό και πότε θα γίνει η επόμενη καταστροφή, να έχουμε θωρακίσει μια περιοχή η οποία είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Εν τω μεταξύ, η ανησυχία εντείνεται στο Πλατανιανό ποταμό ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου, όπου είχε βρεθεί στο έλεος κακοκαιρίας πριν από 2 χρόνια. Ας πούμε, στον Πλατανιανό ποταμό φαίνεται από τις μελέτες που έχουν γίνει ότι παλιά το δέλτα του ποταμού ήταν γύρω στα 260 μέτρα, μπορεί και παραπάνω, και τώρα έχει περιοριστεί, τώρα που το μετρήσαν οι μηχανικοί, γύρω στα 30 με 35 μέτρα. Εντός του μήνα ολοκληρώνονται οι εργασίες στον κόμβο Μουρνιών στα Χανιά, δίνοντας τέλος στην ταλαιπωρία των οδηγών. Αντικαθίσταται το ασφαλτόστρωμα και πέφτει αντιολισθηρή άσφαλτος και το έργο εξελίσσεται ομαλά. Τελειώνουμε με το βόρειο τμήμα, ελπίζουμε τις επόμενες 2 ή 3 μέρες, και στη συνέχεια το συνεργείο θα εγκατασταθεί στο νότιο ρεύμα, δηλαδή στο ρεύμα προς Ηράκλειο. Επίσης, από εβδομάδα ξεκινάνε οι εργασίες αποδιαγράμμισης στο κομμάτι της Εθνικής Οδού από Χανιά μέχρι Καστέλη, μήκους περίπου 40 χιλιόμετρων, οι οποίες θα εκτελεστούν εντός του επομένου 20ημέρου. Εν τω μεταξύ, η καθυστέρηση στον ανεφοδιασμό μεταλλεύματος, το οποίο χρησιμοποιείται για τον αντιολισθητικό τάπητα, φρενάρει μέχρι στιγμής την έναρξη των εργασιών αναβάθμισης στον βόρειο οδικό άξονα στο Ηράκλειο, από το ύψος του Γιώφυρου προς Παπαναστασίου, με τον αντιπεριφερειάρχη να εκτιμά ότι θα υπάρξουν σύντομα εξελίξεις. Ολοκληρώθηκε η διαγράμμιση και παραδόθηκε το πρώτο κομμάτι από τη γέφυρα της Παπαναστασίου μέχρι τη Γιώφυρο, προς Ρέθινο, μήκους 3,5 χιλιόμετρων περίπου. Η επόμενη φάση του έργου φυσικά θα είναι το νότιο ρεύμα προς Άγιο Νικόλο. Αναμένουμε κάποιες προϋποθέσεις ανεφοδιασμού, για τις οποίες κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε όταν θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε το έργο.